Πολύ δώσε καλά. Μου δύο λεπτά, θέλω να πω κάτι. Είναι από τις λίγες φορές που πηγαίνω σε εκπομπή και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Αυτό το είπα στην τελευταία εκπομπή που πήγα σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί και εμείς το λέμε σε όλους. Ήμαρτον. Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά χαίρομαι πολύ. Ερώτηση. Ναι. Πήρε το μάτι μου μια κόκκινη σημαδούρα, ένα σκαρμούτσο. Είναι ο σκαρμούτσο. Το ξέβρασε η θάλασσα. Τι έχει ζητήσει. Ρε σκαρμούτσο, έλα μπες μέσα. Κάνε μια. Τι έχει ζητήσει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε πέγκουιν, μπες μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είχε φουσκοθαλάσσια και τον ξέβρασε. Παιδιά που είσαι σκάφο και ψάχνει για φθηνή σημαδούρα. Να ρωτήσω κάτι. Πραγματικά. Με αυτή την μπλούζα τι να ρωτήσει. Πες του να κάτσει δίπλα στον πλημμύριο. Μιλάστηκα, περίμενε, μια στιγμή, συγγνώμη. Εσύ που ήρθες με την καζάκα, σχολιάζεις την κόκκινη μπλούζα τη δικιά μου και με είπες σημαδούρα. Καταρχήν, όταν εμφανίζω την οπτικά, επειδή έχω ένα σοσιαλιστικό παρελθόν, πάντα καζάκα και ζιβάγκο. Ενίοτε. Πότε πρόλαβες το σοσιαλιστικό παρελθόν, εγώ. Να σου πήγαινε κάτι άλλο. Αυτό έλεγα πριν στους ανθρώπους. Εμένα κάποτε ήταν οι εποχές, δηλαδή τότε που όταν περνάγανε διάσημοι, οι γονείς δεν ήταν τα παιδιά, ρε. Που σου ένα μωρό, με έχει δώσει ο πατέρας μου στο Βέγκο, στη Βουγιουκλάκη. Και αν δεν κάνω λάθος, στον Παπαντονίου. Πριν γίνει υπουργό οικονομικών. Και γιατί δεν σε πήρε κάποιος από αυτήν την εποχή. Έλαντε. Που θα με πει σημαδούρα. Καλώ σας βρήκα. Επειδή έχουμε να κάνουμε λίγο δουλειά. Ναι. Λίγο παραπέρα. Συγγνώμη, μας διώχνουν την εκπομπή του. Things ain't cooking in my kitchen. I like my eggs on the easy side. Turn the heat down. To a simmer for a cool ride. I like my coffee cold and my toast just done on one side. Keep it cool in my kitchen now. Εγώ, επειδή είμαι στιλιστικά πολύ μπροστά, έχω πάρει επιρροές από τον Baywatch. Γιατί είμαι και πολύ fit. Ξεκάθαρα με Pamela Anderson, ξεκάθαρα με Pamela. Να σου πω σοβαρά τώρα. Πατάνε ένα πόζο τώρα στην εκπομπή να πάνε να αλλάξει τώρα. Σε βλέπει ο κόσμος τώρα. Κάνετε και τηλεθέαση. Πήγαινε να ρεθεί. Άκουμε λίγο Baywatch. Τι κάνει τυφό και από τον Baywatch, τι κάνει. Το σκάφο, το μεγάλο. Το 14 μέτρα. Πού είναι ο Μιτ Μπιουκάνο να το μαζέψει, να σε καρφώσει με ένα καμάκι. Πνίγεσαι και τρέχω και σε σώζω εγώ. Τι θα κάνει. Όχι Παναγία, παιδιά μου. Σου δίνω το φιλί τη ζωή. Φύγε, παιδάκι μου, δεν θέλω φιλί τη ζωή. Συχάθηκα, τι είναι αυτό πράγμα φιλί τη ζωή. Φύγε από εδώ. Είναι μία φάλαινα και κολυμπάει και πνίγεται. Εγώ τι κάνω. Να, παιδιά, μπορώ να κάτσω σε μια σήμερα. Δηλαδή. Κάτι ξέρω δεν θα άνθρωπο αυτήν την εκπομπή. Παρακαλώ, καθίστε τουλάχιστον λοιπόν. Να κάνουμε κάτι σωστά σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε. Τι θα μαγειρέψουμε. Θα αλλάξουμε λίγο τη δομή τη σημερινή εκπομπή. Συνήθως λοιπόν μαγειρεύω εγώ δύο συνταγές. Τώρα θα μαγειρέψω εγώ μία συνταγή, όχι solo, γιατί θα σηκωθεί να την κάνουμε μαζί, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Βεβαίως. Και μετά θα κάνεις άλλη μία συνταγή, εσύ και ο Ηλίας ο Φουντούλης, όπου εκεί θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Θα το δούμε αυτό. Γιατί να πέσει το γέλιο της αρκούδας, δεν καταλαβαίνω. Μαγειρεύουμε και δύο. Δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ οι αρκούδες, τι, ποια είναι η κατάσταση. Οι αρκούδες έχουν φοβερή αίσθηση. Ναι. Και εγώ απλά κάποια στιγμή πέφτουν. Πες μας τη σχέση με τη μαγειρική. Και εγώ σοβαρά τώρα. Έχω μαγειρέψει σαν φοιτητής και μόνο πολύ βασικά φαγητά. Παπουτσάκια, όχι. Παρά τις τηγανιτές, μακαρόνια, δηλαδή μακαρόνια με όλους τους τρόπους. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει πάει. Όπως είναι φοιτητής σε άλλη πόλη, ήσουν φοιτητής. Θύμουν. Σε άλλη χώρα. Σας παίρνουν. Ναι, ναι, καλά. Θα παίρνουν αυτά για να σπουδάσουν. Τι σπουδάζει. Λοιπόν, εγώ γεωπόνο. Και εγώ γεωπόνο. Πού ήσουν. Την αγαπημένη. Στη Σκωτία. Στα δεν με νοιάζει. Λοιπόν, στη Σκωτία ήσουν. Στα Highlands. Είναι το όνειρό μου να πάω στη Σκωτία. Αλήθεια. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Γεωπόνο πού. Γεωπόνο ήμουν στα Τέιτ Καλαμάτα. Αλλά μετά εισχώρησε ακόμα περισσότερο στη γεωπονική, κάνοντας μερικά μεταπτυχιακά. Αλλά όπως φάνηκαν όλα αυτά, ήταν φοβερά πεταμένα λεφτά. Γιατί κατέληξα να κάνω αυτό που κάνω. Με μεγάλη επιτυχία, βέβαια. Αυτά τα λέει ο κόσμος. Άρα μαγείρεψες ως φοιτητής. Σαν φοιτητής, ναι. Η σχέση με το φαγητό. Καμία. Μίσος, έρωτας, μίσος, δηλαδή. Όχι, μα, δηλαδή, ανάγκη είναι. Απλά είναι ανάγκη κάθε μέρα συνεχόμενη. Για να 5 λεπτά θα έλεγα. Όχι, μ' αρέσει πολύ το φαγητό. Σπίτι, ποιο μαγείρευε. Η μητέρα μου. Αλλά τρώγα και απ' έξω, δηλαδή, ενώ έκανε πολύ ωραία φαγητά. Είχα μαγειρίσει καλές γύρω μου. Δηλαδή ήταν η γιαγιά μου, η θεία μου η Όλγα και η μητέρα μου. Ποιο το αγαπημένο σου φαγητό. Πάντα τι κάνει με αυγά. Μακράν. Περίμενα, αυγά τηγανιτά. Τηγανιτά με λάτα από πάνω. Και να σπάει και να. Ναι. Μακράν. Δηλαδή όλα τα άλλα είναι απλά. Κάτι θα κάνω. Σήκωσε μανίκια. Πιες καφεδάκι. Ωραία. Αντέχει να κάνει δύο συνταγές ή όχι. Τι είναι, σαν τέτοιο σιγάρι, τι γράμματα είναι. Ναι, δεν έχω. Θα τα σηκώσω τα φαγητά έτσι. Τι. Πόσο χρόνο είσαι,
Γεννήθηκα 16 Φεβρουαρίου του 1984. Ένα θλιμμένο απόγευμα. Αυτό, άκου να δεις, αυτό το λέγανε... 36 πάω. Μπράβο, αυτό το λέγανε οι παλιοί τους παλιούς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει, όποτε τους ρώταγες, λέγανε του 36. Και έπρεπε εσύ να κάνεις τώρα, δεν μπορείς, ναι. Πες 36 ρε. Αυτό που σε ρωτάνε κάτι και απαντάζομαι είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και καλά, ότι αγωπούσε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ... Μεγάλωσα εκεί. Ναι. Λοιπόν... Απλά δεν ξέρω αν είμαι 35-36. Πάντως, θέλω να μου πεις το εξής. Ο Νίκος ο Ράπτης είπε με σιγουριά, ναι, ότι αν κάτσετε σε ένα τραπέζι και οι δύο θα φάει περισσότερο. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό? Να ξέρεις, ό,τι σου πει ο Νικόλας ο Ράπτης είναι αλήθεια. Γενικά, ό,τι σου πει ο Ράπης είναι αλήθεια. Ο Ράπης είναι αξίζει η αδυναμία μου. Είναι το κολλητό μου φιλαράκι και είναι άνθρωπος που ό,τι σου πει και πώς να σου πω, σε οποιαδήποτε κατάσταση είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι αυτό. Οπότε, ό,τι έχει πει η Νικόλας είναι αλήθεια για μένα. Λοιπόν, άκου, θα κάνουμε πρώτη συνταγή. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα flatbread, κάτι απλό. Ξέρει που το πάει. Με λουκάνικα και αυγά. Α, flat ψωμί δηλαδή. Μπράβο. Μαζί να μαγειρέψουμε. Μαζί, ναι. Ναι. Σου έχω πει τι θα κάνουμε. Έχω πει ότι θα κάνουμε flatbread με αυγά. Flatbread με αυγά. Σου έχω υπηρώτικα αυγά υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο. Σε σελήνιο. Ναι. Σου έχω φοβερά λουκάνικα, λουκάνικο κοκτέιλ και λουκάνικο hot dog. 100% φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Χωρίς γλουτένι, με χαμηλά λιπαρά. Σου έχω τυρί κρέμα από την εταιρεία Άρλα. Άλυψε με ολοκληρώ. Λιαστή ντομάτα, ζάχαρη, ηλιέλαιο, μαγιά, αλεύρι, νερό, για να κάνουμε το flatbread. Ήταν αυτό το χορευτικό τώρα. Χρειάζονται όλα αυτά για να γίνει το flatbread. Για να δούμε. Έχουμε ένα μηχάνημα που λέγεται flatbread. Πού να ξέρω, ρε, Δημήτρη, πώς λέγεται το μηχάνημα, έχω να δημιουργήσω. Πώς λέγεται, πες το μου, εδώ Mixer. Είμαι. Α, οκ, okay, εντάξει. Και εγώ νόμιζα κάτι θα... Και στο μίξερ έχουμε βάλει ένα εργαλείο που λέγεται... Εξάρτημα από μίξερ. Ηλία μου. Πειρατής. Γάτζος. Μπράβο, είδες. Λοιπόν, καρφώνουμε το γάτζο στο μηχάνημα. Ωραία. Είναι σημαντικό όταν κάνουμε ζύμες να χρησιμοποιούμε γάτζο. Τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε τα πάντα όλα μέσα. Mm-hmm. Αλεύρι. Μέσα. Μαγιά. Μέσα. Mm-hmm. Αλάτι. Μέσα. Μέσα. Εύκολο φαίνεται. Νερό. Μέσα. Πολύ βάλα. Είναι ζυγισμένα. Ναι. Λαδί. Μέσα. Μέσα. Κλείνουμε το μίξερ. Και το αφήνουμε και χτυπάει, το ξεχνάμε. Με το αυγό το τηγανιτό, το έχεις. Ναι, εννοείται. Φέρτε μου τηγάνια, φέρτε μου να βάλω αυγά. Θέλω να κάνεις 6 τηγανιτά αυγά. Θα φάνε κι άλλοι. Συγγνώμη, να πάω εγώ. Τηγάνι, γιατί αυτό ήταν ταψί. Αυτό χύνεται έξω, θα λέω στον τόπο. Θα καθαρίζουμε μετά. Εσύ καθαρίζεις, εγώ δεν καθαρίζω. Ωραία. Σου το φέρνω το τηγάνι αντικολλητικό φοβερό, σου φέρνω ελαιόλαδο, εξαιρετικά παρθένο. Σου φέρνω ένα μπολ για να βάλεις μέσα τα τσόφλια. Ναι. Έχεις, το έχεις ανάψει εδώ πέρα. Τι? Το έχεις ανάψει. Όχι, όχι. Α, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Ωραία. 6 αυγά θες, ε. Περίμενε να κάψω. Θέλω 6 αυγά, τα θέλω 6 μαζί, θέλω ένα-ένα. Μπορεί να κάνεις 6 μαζί. 6 μαζί στο τηγάνι, αυτό δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Γίνεται, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μέχρι πόσα μπορεί να κάνεις εκεί. Εκεί. Ναι. Για να μην. Μπορώ να κάνω 6. Όχι, δεν μπορεί να κάνεις 6. Ωραία. Εγώ 6 τα έκανα. Μπαίνω εδώ πέρα 6. Για να δούμε. Άσο να κάψει λίγο, δεν μπορώ να τα πετάξω εγώ τώρα μέσα. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Ποιος το λέει? Εγώ. Ναι, όντως. Τόσο καιρό το έκανα και έκαιγε το λάδι. Όχι, γιατί παίρνει αμέσως το αυγό, ενώ εμείς θέλουμε να ψηθεί σωστά και αργά. Α, εγώ έτσι που έχει πάθει, έτσι ξέρω, ότι να κάψει το λάδι που λέγαμε παλιά. Για ποιο λόγο? Να ζεσταθεί το ζυμάρι. Όχι, να φουσκώσει. Γιατί όταν κάψει το λάδι και ρίξει το αυγό, γίνεται αμέσως. Αμέσως, ναι. Και αρχίζει και καίγεται. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Άμα θες τραγανό ασπράδι, άστο να κάψει. Αλλιώς πέτα τα μέσα και θα γίνουν. Δεν το είδε κανένας, όλα εντάξει. Τι δεν είδε, εγώ το είδα. Ξέρει τελικά, κάτι ξέρει. Το καλό είναι να μην πετάμε τσόφλια μέσα. Δεν, ναι, αυτό που βλέπεις δεν είναι τσόφλι. Εγώ κανένα δύο τα βλέπω εδώ. Πω τον τύπο, βάζει χέρι μέσα σε καυτό λάδι, ρε φίλε. Δεν παίζεται. Ωραία, βλέπεις. Χωράνε. Εν τω μεταξύ πρέπει να πω ότι έχει σπάσει πολύ ωραία τα αυγά. Ένα πουλάκι μου. Θα χωρέσει άλλο ένα λες στο κέντρο. Ναι, νομίζω ότι είναι εδώ, θα παίξει μπαλίτσα. Ωραία. Ωραία, τα έχουμε βάλει τώρα, έτσι όπως είναι.
Ανάβουμε το μάτι χαμηλή θερμοκρασία. Έλα να δεις, Ζήμη, έλα να δεις, Ζήμη. Κοίτα πόσο γρήγορη γίνεται. Με το γάτσο, ωραίο. Κατάλαβες. Ναι, ήδη. Ναι, εντάξει, το είδα, πάμε. Flat bread. Κοίτα τι ωραία που ψήνονται τα αυγά, βλέπεις. Καλά, σκούρες, σε αυτήν την εκπομπή κάτσε εκεί πέρα, δεν κάνεις τίποτα. Ναι, τίποτα. Άδωνε και άμα μου ήρθε, σχολιάζω. Άμα μου ήρθε, σχολιάζω. Απλά είναι φίλο. Παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, θέλω να κάνουμε κάτι μαζί, θέλω να κάνουμε κάτι μαζί. Με κάλεσε μια φορά στο Μαλλιάτσι που είναι φίλο μου. Α, το είχα δει το επεισόδιο αυτό. Όχι, άλλο. Δεν με ξάπηρανε. Θα είχαν τον λόγο του νομίζω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι του παρακαλά. Να σου πω κάτι, ξέρετε. Ο Φουντούλης πάντα δίνει σε ένα project. Έχει φάτσα που πάντα δίνει. Δηλαδή, α το παίξει εδώ πέρα. Σαν προπ. Βάλει το Φουντούλη εδώ πέρα. Σου δίνει αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει. Στα έλεγα, δεν μ' ακούς. Να σου πω, άμα σου κρυκουνιέται, θα πάρω εγώ στο Netflix από εκεί. Πόσα θες, στο Netflix. Πόσα θες. Δίνω. Εντάξει, οκ. 5 εκατοστάρικα. Ξέρεις τι δεν έχουν βάλει. Εμένα θα με περνάει. Όχι. Παίρνουμε κυρίως ταλαντούχα άτομα. Παρακαλώ. Τρελαίνομαι να γυρνάω μήλους με πιπέρι. Είμαστε εντάξει, εξαιρετικό. Γιάκο, έλα να δεις τι ωραία που έγινε. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Που γίνανε. Με τρελαίνει αυτό. Και τι ωραία που έγινε. Και φοβερή συμμετρία εδώ μεταξύ. Χωράγανε και τα 6 αυγά τελικά. Έτσι. Δηλαδή, να σου πω κάτι και τίποτα άλλο να μην πετύχει συνταγή, με δεν πειράζει, γιατί τα αυγά φτάνουν. Τι ωραίο πλάνο αυτό εδώ πέρα, παιδιά μου. Πόσο χαίρομαι που είμαι σήμερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα δεν χωράμε με την καμία. Υπάρχει κάμερα μόνο τώρα. Με την καμία. Με την ωραία, ανοίχτα. Αλατάκι, αλατάκι στο αυγό. Τι ωραία, από όπου τα λιγουρεύτηκα τώρα. Ωραία, μην βάλω. Χοντρό θαλασσινό. Λοιπόν, με το ζύμο, μα είσαι καλό. Ναι, ναι, όχι, το έχουμε το ζύμο. Τα αυγά είναι έτοιμα. Mm-hmm. Κάνουμε χώρο εδώ. Mm-hmm. Φέρνουμε το κουτάκι, κάτσε να καθαρίσω γιατί από ό,τι βλέπω από καθαριότητα. Ναι, ναι, δεν είναι το τίποτε. Παίρνουμε το λάδι, το βάζουμε εδώ. Σου βγάζω το ζυμάρι. Ρίχνει αλεύρι κάτω. Mm-hmm. Εντάξει, για να μην κολλήσει το Παίρνεις ζυμάρι. Θέλει γάντια. Όχι. Δεν τα κάνω. Ωραία. Έβαλε αλεύρι στα χέρια. Έχω βάλει αλεύρι παντού. Ωραία. Πιάσε το ζυμάρι, βγάλ το και δούλεψε το. Περίμενε. Ωραία, δούλεψε το τώρα, δούλεψε το. Και ώρα από τις είχε κάνει ζύμη και θα νομίζουν ότι έρχονται και κάνουν μόνο ζυμάρια. Απλά ώρα από τις είχε κάνει επαγγελματική ζύμη. Ξέρει. Δεν την έχει τελειώσει ακόμα, θα κάνει καλύτερη ο Φανής. Επίσης, ξέρεις τι τον έβαλε και έκανε, σπανακόπιτα στα κάρβουνα. Για να καταλάβεις το επίπεδο μεγαλειότητας. Ο ραπ ξέρει, εγώ είμαι πιο. Εδώ τώρα τι, αυτό τι είναι, ταϊλανδέζικο. Όχι, όχι. Τι είναι, σουηδικό. Τώρα πάμε. Α. Εδώ λες και είμαι διαφήμιση, ξέρω εγώ, από αγνά προϊόντα, ρε. Ναι. Εδώ κοιτά. Τη μόνη διαφήμιση που μπορείς να κάνεις εσύ είναι διαφήμιση προβατίνας. Προβατίνα. Μη σου πω ψέματα τώρα, δηλαδή. Τι, γιατί το ταλαιπωρείς. Πρέπει να βάλεις και μέσα. Το ζυμαρί είναι φίλοι, γιατί το ανοίγεις έτσι. Πες μου, αυτό το θέλουμε τώρα, γιατί το ζυμάρι το θες για bread ή για flat. Δεν το θέλουμε το ζυμάρι, λέω, κάνει καμ' αυγά θα κάνει. Αυτό ήταν τέλειο να με έχει βάλει ένα ζυμό στο τσάμπα. Γιατί βάζεις και ένα αλεύρι. Δεν ξεκολλάει το ζυμάρι από το χέρι. Δεν το βάζεις για να ξεκολλάει το αλεύρι. Γιατί το βάζεις. Γελάνε και οι κάμερες. Δεν έχω ιδέα από μαγειρική, έτσι. Δεν φαίνεται πάντως, είναι όχι, που φαίνεται. Όχι. Βάλε άλλη μια χούφτα, δεν πειράζει. Όχι, μην βάλε άλλο άλλο. Αν βάλουμε υπερβολικό αλεύρι, τι μπορεί να γίνει. Τα αλευρόπιτα. Ότι θα αλλάζει και η γεύση. Βέβαια, δεν είναι ένα στούμπο. Θα κάνουμε στούμπο με αυγά και λουκάνικα. Είδες, τον πειράζω, αλλά ξέρει από μαγειρική, είναι γάτα. Σου είπα αλευρόπιτα, τίποτα. Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα. Έτσι όπως έχεις το ζυμάρι, θέλω να κόψεις ένα κομμάτι με το μαχαίρι. Το μισό. Κάτσε λίγο να φέρω λίγο σε μια θέση πιο. Θα σου βάλω ελαιόλαδο σε ένα ταψί και θέλω να μου κάνεις το flat bread. Εδώ. Ωραία, εδώ είμαστε τώρα. Κόψε το μισό. Mm-hmm. Ωραία, σου φέρνω το ταψί. Mm-hmm. Το άλλο μισό το παίρνω εγώ. Mm-hmm. Σου βάζω το ταψί πάνω και θέλω να μου ανοίξεις ένα μακρόστενο flat bread. Δεν έχω δει flat bread για να σου ανοίξω και ένα μακρόστονο. Δηλαδή και τετράγωνο να μου πεις δεν έχω δει ποτέ πώς γίνεται. Τι φαντάζεσαι ρε παιδί μου, flat bread. Το βάζεις και το κάνεις flat, το ανοίγεις. Ωραία. Μπράβο, μακρόστονο το θέλω, μακρόστονο.
Μακρόστονο, θες τώρα μου το λες. Ρε παιδί μου, το θέλω έτσι, μακρόστονο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο flat, flat. Με δαχτυλάκια, με δαχτυλάκια κάνετε. Ναι, δεν θέλω να λερωθώ με το. Τι, γίνεται από την άλλη, γίνεται από την άλλη. Περίμενε. Γίνεται από την άλλη. Λοιπόν, μπράβο, γίνεται από την άλλη. Βάλε λαδάκι, να δεις κοιτά. Μπράβο, έτσι. Έτσι. Okay. Τώρα έχω γίνει σούπερ. Η χαλιά. Τρύπα τι είναι, το φαράκι τη αμαριά. Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω έχω βάλει πολύ αλεύρι και δεν κλείνουν οι τρύπες. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Flat bread. Flat bread. Flat bread. Μπαίνει φούρνο, 160 βαθμούς, κάνα 20 λεπτό. Το ξεχνάμε. Α, είναι να έχεις χρόνο, έτσι. Μένεις εκεί τώρα εσύ. Ναι, δεν σκουπίζομαι γιατί με ξαναβάλεις και κάνω και ξαναλερωθώ. Όχι, όχι, μείνε λίγο, δύο λεπτά. Δεν κουνιέσαι. Περίμενε με δύο λεπτά. Λοιπόν. Τι άλλα. Θα λερωθώ να πληθώ ή να. Τι εννοείς. Εντάξει, εγώ γενικώς έχω τελειώσει. Κάθομαι και σ' ακούω. Και εσύ δεν έχω θέμα. Και σ' ακούω, κάθομαι και σ' ακούω. Ρε. Παλιά. Παλιά, άνθρωπε. Λοιπόν, λουκάνικο hot dog. Ναι. Λουκάνικο κοκτέιλ. Ανοίγουμε και ψιλοκόβουμε. Θέλω να δεις, Ηλία, τι ωραίο έχει γίνει. Καλά, το αυγό. Έχει γίνει φοβερά. Και πώς έχει παραμείνει ωραίο το αυγό. Γι' αυτό πρέπει να είσαι περήφανος. Ναι, είμαι περήφανος. Όλα. Α, εσύ μου, ψανοίγουμε και ψιλοκόβουμε. Όλα. Θα φάω και εδώ, τρία. Λοιπόν, τα θες τόσο ψιλοκομμένα, πες μου που θες. Ναι, τόσο, αλλά όλα τα λουκάνικα. Να σου πω, ή τρώμε ή παίζουμε. Αυτό το γρήγορο που βλέπω που κάνουν τις μάγειρες αυτά, για να το έξω. Α, ποζεργές, ποζεργές, ναι. Όλα. Θέλει σταθερό μαχαίρι στον αέρα. Θέλω, εγώ αυτό που βλέπω στην τηλεόραση, βλέπω όλου του μάγκε να κάνουν. Ρε παιδί μου, κρατά τώρα σοβαρά κρατά. Έχετε κάψει κόσμο έτσι, έχουν κόψει δάχτυλα. Σα βλέπουν έτσι. Και εμεί. Ναι. Κρατά τη μύτη σταθερή, αυτό είναι το σημαντικό. Να μείνει η μύτη σταθερή. Φεύγουν τα δάχτυλα από την άκρη του μαχαιριού και μετά απλά κουνά. Παραμένοντα η μύτη σταθερή. Α, ωραίο φίλε, το δείξε. Για κάτσε να δω. Κάντε άλλη μια, θέλω να δοκιμάσω. Κοίτα, μύτη σταθερή. Και βάζει τέτοιο. Ναι. Κοιτά τον άλλο. Και κάτω και στον αέρα, Αμερικάνα. Του κάνω στον αέρα, εντάξει, είναι πολύ φρόχο. Δεν παίζει να ξέρει να κάνει στον αέρα, με κορυδεύεται, δεν ξέρει. Ποιο. Α, ωραίο. Για να δοκιμάσω. Ξέρει να κόψει το κάνω στον αέρα. Ναι, ρε, δεν ξέρω τι. Για να δω. Κάνω φασόλια, βράζω, ρε. Τι είναι. Λοιπόν. Όχι, όχι. Ακούστηκε ένα όχο μέσα. Δεν ακολουθεί την κίνηση. Πρέπει να ακολουθεί την κίνηση του μαχαιριού. Μπράβο. Α. Την κίνηση του μαχαιριού. Το μαχαίρι έχει κίνηση, έτσι. Η κίνηση του μαχαιριού είναι το αυτή. Το μαχαίρι έχει κίνηση. Είναι η κίνηση του το τρένου. Το βουνό έχει δικιά του ψυχή. Ήμαρτον, ένα μαχαίρι είναι. Ποιο το μαχαίρι Ήμαρτον, δεν έχει ζωή, ούτε το όνομα. Την κίνηση, σιγά το κύμα. Είναι ψωμάτιο. Το μαχαίρι έχει ψυχή. Παιδιά, Ήμαρτον, αυτό παθιάζεστε με τη δουλειά σας, ένα μαχαίρι είναι. Το πετάς και το κάνω τέτοιο. Δηλαδή, Ήμαρτον. Το μαχαίρι. Του βγάλει και όνομα. Πρέπει να πουλήσει. Ναι, είναι ο Μίτσος. Λοιπόν. Εμάς, σκοπός μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση μας. Να την κάνουμε μην ακουμπάς αυτό το ξύλο. Γιατί το ξύλο αυτό δεν μην προσεκτεί. Έχει ψυχή. Τρελαίνουμε για λουκανικάκι. Δώσε μου λουκανικάκι. Αλλά μ' αρέσει όμως το τίγκα, το τηγανιτό που σκάει. Μα τώρα, και περίμενε να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε κόλπο τώρα. Όταν αποφασίσεις να τελειώσουμε τα λουκάνικα, το flatbread είναι σε καλό δρόμο. Με ταχύτητα. Να το. Το έκανα. Εντάξει, ξέρω το. Δεν κάθομαι να δείξω. Γιατί το μαχαίρι έχει ψυχή και δεν θέλω να το δω. Θα τους στεναχωρήσεις. Αυτό που αντί να κάνεις την άκρη αυτά που κόβεις, μεταφέρεσαι. Εντάξει, τώρα, αυτά θα κάνουμε μόνο δύο από αυτά που μου αρέσουν. Από ό,τι είδα με τον τρόπο που χλαμπούριαζε, όλα σ' αρέσαν. Ήρθε θέμα. Έκανες διακρίσεις. Ωραία. Βάλ τα όλα εδώ. Πάμε τώρα, όλα μέσα. Όλα έτσι φτιάξε με. Χωρίς λάδι, θα μου πεις τα δύο. Χωρίς λάδι. Έχουν το λίπος τους, ε. Ψιλοκόβεις και τη λιαστή ντομάτα. Αρχίζει και μ' αρέσει η φάση τώρα. Έχει λάδι μέσα. Τα καλύτερα λουκάνικα από την εταιρεία Πίνδος. Κράτα τη μύτη κάτω ρε και κάτω πάνω. Θα το κάνω my way. Γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ μύτη κάτω και αυτιά πάνω. Αυτά. Το flatbread το κοιτάει κανένα, θα κάνει τώρα και τζάμπα. Όχι, το flatbread είναι μπάνικο. Είπα ότι τρώει καυτερό, δεν είπα. Ναι, τρώει.
Ωραία. Πιπερίτσα, τσίλι. Τα τρώω όλα αυτά. Ωραία. Αρκεί να μην είναι, να μην με στέλνει. Δηλαδή είναι. Γιατί ξέρει, λες, μ' αρέσει το καυτερό και σου φέρνει όλο και τρώω δυναμίτη. Κάνω παιχνίδι. Το τρώω. Πόσες. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο καυτερό είναι το συγκεκριμένο. Φαίνεται. Α μην είναι τόσο καυτερό, βάλε μια πίσω. Εντάξει. Ωραία. Και θέλω να το κάνουμε και λίγο oriental, οπότε θα βάλουμε μέσα και λίγο κάρι. Μου αρέσει το. Το αγοράζει. Το αγοράζω. Εγώ να ξέρει τρέλα από αυτά, από μπαχαρό. Δεν είναι μπαχαρικό. Η γεύση, δηλαδή, πώς σε άλλους αρέσει το τζίτζερ, μ' αρέσει τρελό με για τρούφα. Ναι. Άντε. Ναι. Απλά είναι ακριβή και δεν την περνώ. Αλλά ότι μ' αρέσει όμως τη βρίσκω, δηλαδή. Με την τρούφα τρελαίνομαι. Δηλαδή, με την τρούφα τρελαίνομαι. Δηλαδή, έχω τρελά. Με την τρούφα Δημήτρη. Την τρούφα. Ναι. Το καταλάβα. Η τρούφα σε αρέσει. Μ' αρέσει πολύ η τρούφα. Ρίξε μια γυροβολιά στα αρκάνικα. Ωραία. Ρίξε Μητσοτρό, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Γι' αυτό είπα να βάλεις πολλά στην αρχή. Γι' αυτό βάλαμε παραπάνω. Είδες. Κι όμως μπαίνουν. Άρε γατάκια. Άρε γατάκια. Δώσ' το, δεν πειράζει. Μπράβο. Μπράβο που πέσανε έξω μόνο τόσο. Δώσ' άλλα μια παραπάνω. Του πάει πολύ το τσιλί. Ωραίο. Θα τρώω και έτσι εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να τα μπλέξουμε. Όχι. Να σκεφτείτε αυτό το πεχαμένο. Έτοιμα. Ας καθαρίσουμε λίγο. Εντάξει. Ναι. Από ένα βιτεξάκι. Όλο ναι και δεν κάνεις τίποτα. Όταν λέω καθαρίζω δεν εννοώ τρώμε. Ένα βετέξ είναι οικολογικό. Γι' αυτό εσύ ποτέ δεν μπορείς στη μαγειρική. Γιατί έχει τη λάτσα μετά όλα αυτά που βαριέμαι από εδώ. Πάμε. Οικολογικό. Βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Εσένα με την μπουάκα ζάκα μάλλον το μου. Έλα, σ' αρέσει. Γι' αυτό μου φαίνεται. Κουράστηκα με το τρίψιμο. Εντάξει, έχουν περάσει πολύ από εδώ. Τόσο χάλια την κουζίνα δεν την έχει κάνει κανείς. Δεν έχεις δίκιο. Ε? Όχι. Κανείς δεν την έχει κάνει τώρα. Keep it cool in my kitchen now. Keep it cool in my kitchen now. Λοιπόν, το flatbread είναι έτσι. Λοιπόν. Πάμε να το βγάλουμε από το φούρνο. Εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε το κλίμα ότι είμαστε μια ωραία μεγάλη οικογένεια. Δες τι ωραίο που είναι. Ωραίο βγήκε. Ε. Τυρί κρέμα, κοίτα με, κοίτα. Εδώ κοίτα ρε, παντού λερωμένο. Εντάξει, αυτό θα φτιαχτεί το, είναι πολύ ωραίο. Φαίνεται πολύ ωραίο όντως. Ανοίγουμε το τυρί. Αλήφουμε στο flatbread. Τώρα θέλω εσύ να κάνεις παιχνίδι με τα λουκάνικα. Από και πάνω, και παντού, σπατουλαριστό, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Τι εννοείς? Σπατουλαριστό. Όχι, τα λουκάνικα δεν μου πες να ρίξω από πάνω. Πάλισε ναι. Τα πολλά από πάνω. Α. Αεράτα ρίχτα. Εντάξει, δεν είναι κάτι να βάλουμε όλα. Πάντως, να σου πω, μια τελευταία για να πες και λίγο τσίλι. Ωραίο. Έλα εδώ. Νόμιζα ότι θα γλιτώσει. Ακούματα εδώ. Κοίτα τώρα. Εντάξει, το τσίλι είναι τόσο όσο. Ναι, για μένα ήθελε λίγο παραπάνω. Ήθελε καλό. Γιατί τα δικά μου γούστα εννοώ. Για αφού πήγες και έβγαλες το τελευταίο τσίλι, το έβγαλες. Ήταν σίγουρο αυτό το καρκάκι και θα το πετάξουμε στο σκουπίδι, αλλά όχι. Κοίτα εδώ τώρα. Τους ξεγέλασα. Αυτό μου θυμίζει πολύ αγγλικό πρωινό έτσι. Είναι. Είναι, δηλαδή, το λουκάνικο τυρί. Γιατί εμείς στην Ελλάδα το αξίζει, είμαστε ξυπνάμε, πούμε καφέ. Κατερίνο. Ωραίο ήταν το φίλο τη breakfast όμω. Ναι. Εγώ δηλαδή τι λίγε φορέ που φάει ήταν πολύ ωραίο. Θέλω τελευταίο touch. Σκουπίζουμε αυτή την πετσέτα από εκεί πάνω. Τελευταίο touch. Παίρνει αυγό και βάζει από πάνω. Αυτά μου αρέσουν. Με προσοχή, ε. Κάνεις του λουμπά. Σκέφτομαι να το κάνω έτσι. Αλλά πρέπει να σπάσει ο κρόκος. Πάρα πολύ ωραίο.
Νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο για τα αυγά. Δεν δείχνει το πόσο νόστιμο είναι. Είναι τόσο όσο. Τι είπες? Τόσο όσο. Ξέρεις ποια είναι η μαγκιά τώρα αυτό το πιάτο, το οποίο είναι πολύ απλό. Είναι το τυρί, το οποίο η γεύση του τα σπάει μαζί με το τυρί. Πάρε το μακιά από κάτω. Καμπιζωτό. Ουσιαστικά... Ξέρεις τι γίνεται. Του πάει πάρα πολύ, δηλαδή ο συνδυασμός δεν το περίμενα. Φαίνεται κάτι πολύ απλό, αλλά... Μπράβο. 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 Έχουμε κάνει λοιπόν ένα τηγανινό ψωμό με αυγά και λουκάνικα. Πολύ ελληνικό, πολύ παραδοσιακό. Αντί να γεμίσουμε τηγανινό ψωμό με τυρί που γεμίζουμε συνήθως, έχουμε βάλει τυρί κρέμα από πάνω. Έχουμε χρησιμοποιήσει λουκάνικο κοτόπουλο από την εταιρεία Πίνδος. Mm-hmm. Ωραία επιρροτικά αυγά. Δες τι ωραία που φεύγει ο κρόκος. Όπω μόσχα στο τσίλι ολόκληρο τώρα. Αυτό ναι. Που θα ξεκινήσει τώρα είναι το δίλεπτο του Ηλία, έτσι λέγεται, γιατί κάπως έπρεπε να. Η εκπομπή που θα έπρεπε να ήταν. Ακριβώς. Ένα δίλεπτο. Το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής. Mm-hmm. Βάζω χρόνο 2 λεπτά. Τον έχεις με χρόνο, ε. Ναι. Να μην ξεφύγει. Και θα σου κάνω μια σειρά από ερωτήσεις. Ό,τι θες. Ποια ήταν η αγαπημένη σου συνέντευξη με τις Μύγες? Μ' άρεσε πολύ, μ' άρεσε πολύ, μ' άρεσε πολύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιοι έχουν έρθει, ρε φίλε. Πραγματικά. Φάτο, ρε Γιακό. Πε μου, εσύ δεν μπορεί. Φάτο. Κάτσε μισό λεπτό να σκεφτώ. Ξαναβάλω χρόνο, ξανά το σκεφτώ. Η Φουρέιρα. Ωραία, βάλε. Πάμε. Με τι γελάς πιο πολύ, με ναι. Ταινίες του Βέγκου, με μαλλιά τη Κούκινγκ ή με το Σκαρμούτσο Σιμαδούρα? Με τίποτα από τα τρία. Όχι, με το μαλλιά τη Κούκινγκ γελάω, το φίλο μου τον Κώστα. Αυτή ήταν μια απάντηση. Και ξέρετε, για το Σκαρμούτσο τι να σου πω. Ξέρει, όποιον άνθρωπο πειράζω, συμπαθώ περισσότερο. Ο ακριβότερο καφέ του κόσμου είναι ο Κόπι Λούακ. Επειδή οι κόκκοι του, α, συλλέγονται με το χέρι πολύ λίγες μέρες το χρόνο, β, τρώγονται και χωνεύονται μέσα από το στομάχι μιας ασφαλής. Αυτό είναι. Το έχω ακούσει κάπου, το έχω... Ναι. Αυτό ήταν. Χωνεύω, είδες που τα ξέρω. Κόκο Βαν. Είναι σούπα με θαλασσινά, τούρτα σοκολάτας, κόκορας κρασάτος. Θα ήθελα, δεν ξέρω τι είναι, θα ήθελα να είναι κόκορας κρασάτος, μου αρέσει πολύ. Αυτό ακριβώς ναι. Είναι. Κοκότ είναι η κοτόσουπα, η μικρή κατσαρόλα ή η φραγκόκοτα? Κοκότ είναι η μικρή κατσαρόλα. Πού το ήξερες? Έλα ρε παιδιά. Παιδιά είμαστε. Εγώ πάθει πλάκα. Σιμπούστ. Α, είναι κρέμα ζαχαροπλαστικής, σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, είδος ψαριού. Είδος ψαριού. Κρέμα ζαχαροπλαστικής. Ναμελάκα. Αρχίζει και γίνεται περίεργο. Πόλη της Ινδίας. Ναι. Ο βοηθός του σεφ στο Πεκίνο ή κρέμα σοκολάτας στην Ιαπωνία? Στην τύχη θα πω το 2. Πάρα πολύ λάθος. Ναι. Είναι η κρέμα σοκολάτας. Και αζούκι είναι φασόλια γιαπωνέζικα. Ναι. Ποτό από το Μεξικό, μουσικό όργανο στη Σακάη. Ποτό από το Μεξικό. Πάρα πολύ λάθος. Και πάλι είναι φασόλια από την Ιαπωνία. Λέω να σταματήσουμε το δίλεπτο. Βάλε ένα πεντάλεπτο ακόμα από μένα. Και να κάνουμε μια ολόκληρη συνταγή του Ηλία και του Φάνη. Πώς σου φαίνεται? Μαζί σου θα κάνω τα πάντα. Λοιπόν, σ' αρέσουν τα κεμπάπ? Ναι, τρελαίνομαι. Με πολλά μπαχαρικά. Τρελαίνομαι. Δώσ' μου κεμπάπ γενικά. Κεμπάπ. Με μια... Βλέπω κάτι όμως που δεν τρελαίνομαι. Τζίντζερ είναι αυτό? Αυτό είναι τζίντζερ. Δώσε σκαρμούτσο και βάλε τρούφα. Γίνεται. Το πετάμε, ναι. Όχι, ναι. Δεν μου αρέσει πολύ το τζίντζερ. Τρούφα θε. Ναι, έχουμε τρούφα. Ναι. Ωρε φίλε. Μια τρούφα, παρακαλώ. Συγγνώμη, κεμπάπ με τρούφα. Ναι. Πάμε να ξεφύγουμε λίγο, έτσι να δημιουργήσουμε. Καλεσμένο έχουμε και μην το τιμήσουμε. Εντάξει. Στο χαλάω τώρα. Κεμπάπ με τρούφα, καθόλου. Ωραία. Καθόλου. Εσύ, τρελαίνομαι για τρούφα, φίλο. Και ιδίως όταν είναι δωρεάν. Η αν μαύρη φάμε... ή η λευκή σ' αρέσει πιο πολύ? Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω καν ποια είναι η διαφορά τους. Μ' αρέσει η μεριά της τρούφας. Δηλαδή, δεν ξέρω να ξεχωρίζω. Α,
Εντάξει, είναι λάδι τρούφας, έτσι το... Πάμε. Και μπαπάκια με διάφορα μπαχαρικά, δηλαδή μόνο κύμινο και ρίγανη, γιατί είχαμε και τζίντζερ, αλλά έφυγε. Θα τα συνοδέψουμε με ένα τυπάκι από πάρα πολύ ωραίο γιαούρτι στραγγιστό, κρικρί, στραγγιστό και αγαπημένο. 10% 100% φρέσκο γάλα ημέρας, που θα το αρωματίσουμε με δυόσμο, ξύσμα λεμονιού και καρύδια. Τελείωνε, Ηλία, πεινάω. Ωραία, λοιπόν, πάρε τον κυμά. Ωραία. Ρίγανη κύμινο. Δεν θέλει να του δώσω ένα μεγαλύτερο μπολ. Θα του δώσω. Ναι. Σκόρδο κρεμμύδι, οπότε θέλουμε μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μαχαίρι, παρακαλώ. Βεβαίως. Αχ, θα μυρίζω κρεμμύδι. Μπορείς να φορέσεις γαντάκια, πολύ γιατί σωστός. Σε σκεφτόμαστε. Πολύ σωστός. Αυτό είναι το χρώμα που σου πάει, ρε παιδί. Ναι. Άνοιξε το, δηλαδή ήμαρτον. Α, ο φίλος, ρε, ήμαρτον. Εγώ σου πάει ήμαρτον όσο μέσα πάνω. Όχι, δεν μου το πες, αλλά για να μου φέρθηκες πολύ ωραία. Ήμαρτον, πόσο ωραία το κάνεις, δεν αντέχω τόση ομορφιά. Ωραία, άσυνο στο κόψο εδώ. Το θες στις κομματάκια. Ναι, ναι, ψιλοκομμένο να μπει στο κυμά. Κοίταξε να δεις τώρα πώς είναι. Τι ακούγεται. Είναι σαν να τρέμεις. Λοιπόν, εντάξει, δεν έγινε. Θα κόψω δάχτυλο, ναι. On air, δεν υπάρχει αυτό έτσι. Όχι, είναι on air, είναι τελείως ελληνικό. Φοβερό. Ή το off camera, ούτε αυτό υπάρχει. Εντάξει, τάνε το κρεμμύδι. Πώς θα. Μ' αρέσει το κρεμμύδι, τρελαίνω για κρεμμύδι. Θες να τα κάνουμε όλα εδώ πέρα που κάνεις και εσύ μου το έχεις μάθει αυτό που είναι ωραίο σύστημα. Ποιο. Πάνω στον πάγκο. Κάνε τα άλλα πάνω στον πάγκο. Ωραία. Φτάνει. Ναι, σίγουρα. Πού κλάψα τα μάτια μου, ε. Ωραία, σκόρδο, σπάσε. Α, αυτό το έχω δει. Λοιπόν, έλα. Το γυαλί γιατί δεν το βάζω. Τι να το βάλω, δεν κόβει τώρα. Το γυαλί γιατί το έχεις τόση ώρα πάνω. Του στραβώθηκα. Ε. Το γυαλί γιατί. Κρύβει από καράφλα αρκετά. Καλή ιδέα. Τι είναι κόλπο αυτό. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Απλά αν τα φοράω τα γυαλιά πολύ ώρα μου πονάνε τα μάτια μου. Και αυτό γιατί δεν τα καθαρίζω τα γυαλιά. Οπότε έχω επιλέξει να τα βάζω έτσι. Μόνο με κύμινο είμαστε εντάξει για ένα ωραίο κυμπαπάκι. Το κύμινο τώρα εσύ. Εντάξει είμαστε, αλλά τώρα η γκουμούτσα, το κρεμμύδι και το σκόρδο πώς θα παλευτούν. Τι νοσί, είναι. Είναι αρκετό εκτιμά. Είναι, λέγω γκουμουτσέικα. Θα τα ξέρετε, παιδιά, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ωραία. Έχει κάτι κομμάτια τώρα που άμα το φας αυτό το σκόρδο μέσα στο κεμπάπ είναι κρίμα. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, που δεν είμαι τρίφτης, τι να κάνω. Άδειασε τον κυμά από πάνω. Φύγε. Σε όλο αυτό. Τώρα έγινε, παιδιά. Τώρα έγινε. Ωραία. Και ξανά με το μαχαίρι, κόβε και ανακάτευε. Και με τα χέρια. Και με τα χέρια έγινε. Ωραία. Α, να κόψω και τον κυμά, λες. Που από αυτό, παιδιά, θα είναι τέλειο, ε. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι υποχρεωμένος να φάω αυτό. Ναι. Λοιπόν, το θέλω. Κρεμμύδι ήταν εξαιρετικό, να σου πω κάτι. Και το σκόρδο. Το σκόρδο δεν θα το ψήσουμε αυτό που θα φτιάξουμε τώρα. Δεν θα λιώσει αυτό μέσα. Αλλιώς. Κόψε την κόρα, σε παρακαλώ. Θα κάνουμε τόστ. Ναι. Εμβάπτισε την κόρα στο γάλα. Μαζί ή ναι, με ναι, ναι. Την ψύχα να βαφτίσει. Την ψύχα, συγγνώμη. Ναι, και να το ρίξω μέσα. Ναι, και μετά ξανά με το μαχαίρι και τα χέρια αλλιώς τα όλα. Και ταυτόχρονα εγώ θα σου ρίξω λίγο κύμινο. Ο κυμά. Δεν θες. Πάμε, όχι, δεν μ' αρέσει. Αλλά θα κάνουμε μπιφτέκι. Άμα δεν βάλουμε και κύμινο, τι θα το κάνουμε. Το κύμινο είναι πολύ μαμαδίσιο. Μ' αρέσει πιο πολύ το αμερικάνικο το μπιφτέκι. Το, μα δεν κάνουμε το αδρικό μου και το πίσω. Θα κάνουμε μπιφτεκάκια, δεν έχω πρόβλημα. Έφυγε το τζίντζερ. Όχι, βάλε. Μη σου χαλάμε τη συνταγή. Μάμα δεν θέλει εσύ. Βάλε ρε, πλάκα σου κάνω. Γιατί ξέρω ποια είναι η γεύση του κύμινου. Αυτό λίγο δεν το λε. Λίγη ρίγανη όμω θα βάλουμε. Ναι, ρίγανη μ' αρέσει. Το κείμενο μου αρέσει, ναι, είναι ωραία. Ανθός αλατιού. Ναι. Α, τι διαφορά έχει από το αλάτι το κάνω εδώ. Φυτρώνει από πάνω, είναι ανθός. Έχει αρχίσει τη σαχλαμά. Εσύ κάποτε είχες χιούμο. Σοβαρό, σε έχει χαλάσει αυτό. Τι να κάνω, να τον έχεις ακούσει να λέει αστεία. Εγώ πάντως δεν τον πέτυχα ποτέ με χιούμο. Εγώ τον πήρα χαλασμένο. Έτσι είναι showbiz, Δημήτρη μου. Καλά έτσι ο ανθρώπος. Πιπεράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει σαν μείγμα, πώς σου φαίνεται. Που αυτό είναι ωραίο μπέρκετ όπως είναι. Να πω κάτι, να βάλουμε για λίγο λαδάκι τρούφας. Ναι, μα φέρτε το. Όχι, δεν θες. Εγώ έλεγα να το στάξουμε από πάνω, αλλά θα βάλουμε μέσα γιατί έτσι θέλει ο Φάνης.
Όχι, ο Δημήτρης το είπε, εγώ δεν έχω, εσείς τις μαγειρές. Ναι, βάλε λίγο μέσα, βάλε λίγο για κάτω από πάνω. Κάτω από πάνω. Αυτό ήταν. Αυτό χρειαζόταν. Σε αυτήν την εκπομπή θα μπορούσε να έρχομαι. Όχι μια φορά νομίζω, πήγα να πω κάτι και... σημαντικό. Θέλω να πλάσεις μικρά και μπαπάκια. Και μπαπάκια. Λοιπόν. Μαγεία. Θα τα κάνουμε και μπαπάκια σε σχήμα μπιφτέκι. Με τόσο κρεμμύδι μέσα έχει σημασία. Πω πω, η τρούφα όμως το κάνει. Κάνει εσκαλέ. Θα το σώσει. Κάνει... Η τρούφα ήταν ωραίο στοιχείο. Ωραίο στοιχείο. Αυτό σαν και μπαπάκι πώς φαίνεται. Το θες πιο. Ωραία, αυτό κόψε το στη μέση και κάνει το μισό κεμπάπ. Μήπως το κάνουμε μπιφτεκάκι. Θα βολεύει καλύτερα. Ωραία, φτιάξε τα εδώ. Μπιφτεκάκι. Λιάκο, την ντομάτα την έκοψε. Την έκοψα την ντομάτα, θα την βάλω εδώ στην άκρη του γκριλ να μαραθεί λιγάκι. Φα! Το γκριλ είναι ανοιχτό. Είναι πολύ ανοιχτό. Στο φουλ. Στο φουλ, ναι. Διάβασα πρόσφατα το βιβλίο σου. Αλήθεια. Ναι, όντως, ήταν ωραίο. Το πρώτο ή το δεύτερο. Το πρώτο. Δεν μου έχει στείλει το πρώτο. Το δεύτερο δεν μου το έχει στείλει. Δεν τυχαίο. Ένα αντίτυπο έβγαλε. Εντάξει, όχι, δεν έβγαλε πολλά. Ήταν ωραίο. Και πολύ έξω με αυτό με το χαμόγελο. Το κάτι χαμογελάει σκιές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διάβασες. Μεγάλη μου τιμή. Ναι, ρε, μα δεν λόγω παίκτη έχει. Το διάβασα, δεν το. Λοιπόν, τσάμπα, πιστεύω, το περίμενε. Πόσα είναι, μην τα κάνουμε όλα. 2, 4, 6, 8, 9 ακριβώς. 3 ο καθένας. 10, 10, είναι εγώ σου γιάζω, σε παρακαλώ πολύ. 10, 10. Εμένα μην με βάζεις. Θα φάμε και ένα να δούμε. Ποτέ μονός αριθμός. Και ακούμπατα απαλά. Γιατί να κάνουμε μόνο 10 ρε σε ηλία. Για διάφορους λόγους, μπορώ να σου αναλύσω. Ότι δεν θα γίνει και καλά. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα που τι θα ακουστώ. Έλα, μπορούμε. Ναι. Λάδι βάλατε. Τρούφας. Τρούφας. Κανονικό. Όχι. Ό,τι. Τι ό,τι. Φάση. Έχει το λιπάκι του και θα βγάλει τα υγρά του και θα ξεκολλάει. Ωραία, και γυρνά τώρα. Αυτό τώρα όμως κάτι εννοεί τώρα, είδες. Τώρα μας έκανε παρατήρηση και θέλει να βγουν χάλια για να δικαιωθεί. Περίμενε, μην τον ακούς. Για να δούμε. Η Λία έχει δίκιο. Αυτό το μόνο που δεν ήθελα, να δικαιωθεί ο Σκαρμούτσος. Δεν θα γίνει, μην ανησυχείς. Και με το ζούλιγμα θα έρθουν και στο τελικό σχήμα που θέλαμε. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί δεν μαγειρεύει ποτέ. Θα σου πω, εκτίθεσαι τώρα, πραγματικά. Κανείς δεν εκτίθεται. Μα από το ζούλιγμα, κοίτα. Αυτό που επιμένει. Κοίτα εδώ. Λοιπόν. Έβαλες κεφτεδάκι, βγήκε και μπαπ. Έτοιμο είναι. Ωραία, λοιπόν, μέχρι να ασχοληθώ εγώ με αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε και το dip ταυτόχρονα. Στον dip είμαι σίγουρο θα είσαι καλός. Δεν θεωρώ ότι το dip θα παίξει μεγάλο θα ρόλο. Γιατί θα πέσει από πάνω και θα κρύψει τις ατέλειες τις σχηματικές. Γιατί στη γεύση θα είναι τέλεια. Περιμένω σίγουρα αστείο από κάποιον από τους δυο σας με τον dip. Τύπου dip για dip. Δηλαδή, δεν κάνουμε τέτοια αναγκαία. Περιμένω μόνο τέτοια αστεία. Αυτό τώρα τι μας πέρασε. Να ψιλοκόψεις το καρύδι. Ρώτα να μάθει. Φιλαράκια δυο μου και λίγο ξύσμα λεμονιού που θα σου φέρω. Ρώτα να μάθει για μας. Ρε εσύ είναι ο διόσμος που θα στον τύπο θα μπει. Ναι, δεν θες. Εκεί ας μπει. Όχι, ας μπει. Έχουμε κάτι άλλο αντί για διόσμο. Έχουμε μαϊντανό. Τρούφα. Θυμάρι και λάδι τρούφας. Γίνεται το τυπάκι με λάδι τρούφας. Όλα, τα πάντα γίνονται με λάδι. Παντού μπορούμε να βάλουμε. Ρε εσύ ο διόσμος με... δεν ξέρω γιατί. Παιδί μου, δεν το βάζουμε τελείως. Τον τρώω, δεν έχω αλλεργία. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ωραία. Λίγο μαϊντανό θες, λίγο θυμαράκι. Μαϊντανό, ναι, μαϊντανό βάζω. Τα ψιλοκόβω και αυτά. Ναι. Από το θυμάρι βγάλε λίγο τα φύλλα. Το θυμάρι μου αρέσει πολύ με ωραία. Ευτυχώς που τα έκανες ωραία και σφιχτά και παρόλο που τα ζούληξε εγώ στο γύρισμα, κρατήσανε το σχήμα τους. Θα δεις, ξέρεις τι γίνεται. Λένε ότι στο φαγητό, εσείς οι μάγειρες ξέρετε, πρέπει να εφρανθούν όλες οι αισθήσεις, έτσι. Αυτό δεν είναι αρρητό. Εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Εγώ αρκεί να είναι νόστιμο. Δεν μου αρκεί να μυρίζει ωραία, ούτε να φαίνεται ωραίο. Θέλω να είναι νόστιμο. Ωραία. Δεν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή μπορεί να μου φέρεις κάτι το οποίο να είναι φοβερόσα γεύση. Δεν με νοιάζει τώρα να μου το φέρεις με ένα τέτοιο. Εντάξει, απλά αν είναι καλέσθητο το πιάτο, επειδή το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν έρθει ένα πιάτο είναι αυτό, αν είναι καλέσθητο ένα πιάτο, σε προδιαθέτει ότι το πιάτο αυτό είναι και νόστιμο. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ισχύει αυτό που λες. Αυτό. Έχεις δει ποτέ ένα σουβλάκι όμορφο. Ποτέ το σουβλάκι, δεν τα έχετε ψημένα έτσι. Είναι φοβερά νόστιμα. Ναι, αλλά ξέρεις
ότι είναι σουβλάκι, ρε παιδί. Έχει δίκιο στο δίνω. Δεν περιμένει το σουβλάκι αλλιώ. Ένα μπούτι από ένα χοιρινό φοβερό έτσι λιωμένο. Αλλά είναι νόστιμο, αυτό να σου πω. Δεν πρέπει να δω. Και πάλι μιλάμε για ένα μπούτι. Όταν μιλάμε όμω για ένα πιάτο συνδυασμό, συνδυαστικά, πρέπει οι συνδυασμοί αυτοί να είναι και καλέσθητοι. Δηλαδή που θα μπουν οι πουρέδε, που θα μπει η πρωτενη, που θα μπει το λαχανικό. Γιαουρτάκι από φρέσκο γάλα ημέρα, στραγγιστό και αγαπημένο. Αυτά είναι. Το τρώω και έτσι αυτό, δεν χρειάζεται να το ρίξω μέσα. Θα βάλω άλλη μία. Γιαούρτι με καρύδια και μέλι. Δεν υπάρχει πλάκα. Πλάκα. Και μετά είσαι, ξέρεις. Ρίξε ό,τι έχει ψιλοκόψει, σύνθεση με λεμονιού και ανακατεύει. Τα βομβίδια που έχετε φτιάξει έχουν αρχίσει και μυρίζουν ωραία. Λοιπόν, σύνθεση με λεμονιού. Ναι. Σου φέρα τον τρίφτη. Τον τρίφτη. Δεν ξέρω τι ξύστρα. Πολύ να ρίξω, πείτε μου. Ωπα, να σου πω. Μόνο λεμονάκι και είμαστε έτοιμοι. Το λεμόνι μας πειράζει τώρα, ρε Λιάκο. Λοιπόν, Ηλία, με έχεις βάλει εδώ πέρα, την έχω κάνει εδώ πέρα, θα γεννήσει. Ωραία, τα βγάζω εγώ ένα-ένα. Αυτά είναι έτοιμα. Είναι πανέτοιμα. Φίλε, έχει γίνει ωραία δουλειά. Ναι. Keep it cool in my kitchen now. Keep it cool in my kitchen now. Να ρωτήσω κάτι, αυτά μπαίνουν και σε σφεντόνα και κάνουν ζημιά. Όχι ρε, είναι ζουμερότατα και μαλακότατα. Αυτό δεν ξέρω αν θα την γλιτώσει. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά, ότι είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Κοίτα τα. Εγώ νομίζω θα είναι ωραία, Ηλία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ακούστε να δω, ας το πω εγώ από επαγγελματικής απόψεως, κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Αν τα έβγαζα εγώ αυτά, αν ερχόσασταν πελάτες στο δικό μου μαγαζί και σε έβγαζα εγώ αυτά τα βομβίδια, μου τα είχατε στείλει πίσω. Εντάξει. Ναι, έχει να δείξει το πουλί τώρα, αλλά εδώ δεν είμαστε σε μαγαζί. Μην τον ακούς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε τα πιάτα μας. Εκείνη άμυρη τι χρώμα ντομάτα... πιάτο θέλεις, Φάνη μου. Έλα, διάλεξε τρία ωραία πιάτα. Για το φαγητό που έχουμε, τα καφέ. Δεν υπάρχει καφέ, τον είσαι. Α, τα γκρίζα αυτά εδώ πέρα τι είναι. Λοιπόν, πάμε να τον αποστομώσουμε τώρα. Εννοείται. Τι να κάνεις τώρα εδώ. Θα βάλω και την ντομάτα. Θα τη βάλω την ντομάτα ψιλοκομμένη από πάνω. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν τελειώνει. Φέρω και το ξύλο τώρα από εδώ. Θα φέρνω όλα εδώ πέρα, να τα έχει δίπλα του και να αυτοσχεδιάσει. Πάρ' το πάνω σου και στήσ' τα όπως νομίζεις. Σωμάκια. Απλά θα σου κόψω λίγο. Δεν θα έχει. Γιατί? Είναι μίνιμαλ η συνταγή. Ωραία. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτά να μου τα ψιλοκόψεις στις ντομάτες. Θα ψιλοκόψω. Λοιπόν, θα πρέπει να μου δώσεις ένα πυρουνάκι. Εδώ είναι το σιρτάρι. Κλασική ατάκα φουντούλη, όταν ξέρει ότι έχει κάνει βλακία, είναι πάρτα και βγάλει τα πέρα μόνο σου. Εγώ μπορώ να στήσω ένα πιάτο πολύ ωραίο, να σου δείξω πώς γίνεται και να το κάνει. Θα φτιάξω ένα για τον Δημήτρη. Δεν πληρώνονται αυτά, παιδιά, δεν πληρώνονται. Αυτό είναι καλό σημάδι. Ωραία. Έχεις φαγισματά. Φάε. Έχει μια αυτάδια σαν κεμπά. Την αυτάδια σίγουρα θα συμφωνήσω και εγώ εκεί πέρα. Έχει ένα τζαλακωμένο εγωισμό. Έφαγε ρε, ο άλλος είναι τα λιμπάνε. Έφαγε. Με πινελιές μπαχαρικών. Αν έχεις τα άντερα, κατάπια κιόλας. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το αγοράζω. Δεν έχει, δυναξή, δεν μυρίζει και τρούφα καν, έτσι. Όχι. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, έχει τόσο κρεμμύδι και τόσο σκόρδο, χοντροκομμένο, που και τρία στρέμματα τρούφα να βάζεις. Πιστεύω. Πώς θα πω στα μάξι. Όχι, ποιο θα βρω να φιλήσω μετά. Πώς θα πω στα μάξι. Δεν μπαίνει πουθενά μετά από αυτό. Μπορεί να σου χρειαστεί. Επειδή είμαι γενικός adventurous τύπος. Ναι, θα φας και δεύτερη. Ναι, θα φάω και δεύτερη. Και εγώ έτσι πιστεύω. Το μόνο καλό που έχει είναι η τραγανότητα. Έχει τραγανότητα. Ναι, έχει. Ε. Αγόρι μου. Είσαι μεγάλος παίκτης. Εγώ παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ήταν ιδιαίτερη χαρά που βρέθηκα σήμερα μαζί σας. Ήταν και για μας πάρα πολύ. Έχει φοβερή αίσθηση η χιούμορ. Να πούμε ότι όσες φορές σε έχω συναντήσει. Είσαι πάρα πολύ σοβαρός και αυτό εμένα μερικές φορές με τρόμαζε. Αυτό με πεθαίνει, είναι το καλύτερό του. Τον λατρεύω που είναι έτσι. Πάρα πολύ σοβαρός. Δηλαδή,
Έλεγα, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να είναι τόσο σοβαρός αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι. Κατάλαβες. Άρχιζε και γίνεται ύποπτο όλο το παιδί. Είσαι καταπληκτικό παιδί, σου ταιριάζει και σου αξίζει κάθε επιτυχία. Να σου πω κάτι, έχουμε διατηρήσει ένα ύφος όλη την εκπομπή. Και τώρα δεν μπορώ, όταν ακούω καλά λόγια, ειδικά από τον Δημήτρη, που ξέρεις ότι υπάρχει μια. Έτσι, να... Το ξέρω. Δηλαδή, εγώ το συμπαθώ. Άμα αρχίσουμε να λέμε ο ένας τον άλλον ότι συμπαθιόμαστε, αρχίζει και γίνεται λίγο. Ξέρεις, σαν μπάνελ εκπομπή τώρα αυτό. Δηλαδή, πόσο καλό παιδί. Χώστα μου, ρε, γι' αυτό έχω έρθει εδώ πέρα. Πήγαινε να σε πάρει άβολη αγκαλιά που περιμένει τόση ώρα να την κάνω. Έλα, σε παρακαλώ, γιατί δεν αντέχω. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα. Είσαι παιχταράς. Άντε να βρούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν πρώτο ξεκίνησε, θυμάσαι που έβγαινε ήταν mid-30s με τα τατουάζ και λέγανε Πόπο, ένα παιδαρά και το έχουν κρεμάσει χιλιέ μάγουλα, ρουθούνια κάτω. Είναι σαν σμίγκολ. Ένα, γελάνε και κάω εδώ πίσω. Εσύ ουσιαστικά έφερε τη μότα και πάνε και ζωγραφίζονται όλα πριν τελειώσει τη σχολή. Πριν πάει στη σχολή μαγειρική, όλα έχουν καταλάβει του άζια και θα μαγειρά. Μπράβο, τελείωσε. Άχρηστο για την κοινωνία αυτό που έκανε, αλλά μπράβο. Εσύ έχει υπάρξει ωραίο. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ. Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν έχεις νιώσει το μεγαλείο, δεν σου λείπει. Δηλαδή, δεν μου έχει λείψει να είμαι ωραίος ποτέ. Δεν το έχουμε. Ήταν πάντα έτσι, σαν ρακούν. Τι να κάνει το παιδί, απλά έτσι γιατί.